Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι στην Αίγινα, στο νησάκι της Αίγινας. Και έχω έρθει μια βόλτα μέχρι το εγκαταλειμμένο χωριό με την περίεργη ονομασία Καπότηδες. Ένα περπατηματάκι ωραίο. Βασικά ψάχνω να βρω ένα κτήμα που έχουμε. Με την ευκαιρία δηλαδή να κοιτάξουμε και το κτήμα. Η θέα προς το σαραγκό κόλπο. Και θα πάμε να περπατήσουμε λίγο το μονοπάτι μέχρι το δρόμο. Αρκετά δύσβατο το σημείο. Τι να κάνουμε, εδώ βρήκαμε το κτήμα. Έχουν κλείσει όλα τα μονοπάτια, τα πάντα εδώ. Αυτή την ελιά τη μαζεύαμε κάποτε. Βάρης καιρός φορτωμένος. Εδώ είμαστε στην κεντρική πλευρά της Αίγινας, πιο πάνω είναι το χωριό Παχιαράχη. Σίγουρα διαφορετική εικόνα από την Αίγινα που έχουμε συνηθίσει το καλοκαίρι. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, εντός εισαγωγικών η ορεινή πλευρά. Το πάτι δεν είναι ευδιάκριτο, επομένως πάμε λίγο χύμα. Φανταστείτε, αυτά χωριά είχαν κάποτε 100, 200, 300 τύπους. Αυτά εδώ είναι από αγριοκούνελα, φρέσκα κιόλας. Καλό είναι αυτό. Επιστρέφουν τα ζωάκια αυτά. Αγριοκούνελα. Πώς καταλαβαίνετε, τώρα κάνω τη δουλειά του τοπογράφου, γιατί πρέπει να κάνουμε τοπογραφικά. Ο τοπογράφος δεν ξέρει που να πάει. Εγώ το θυμήθηκα. Και κάποια στιγμή θα επανέλθω να τον καθοδηγήσω. Εδώ έχει ένα ρέμα και πρέπει να βρεις το μονοπάτι να περάσεις το ρέμα. Έχω να έρθω 15 χρόνια. Κάπου χάσαμε το μονοπάτι, αλλά αυτό πρέπει να είναι. Θεωρητικά
μονοπάτι είναι αυτό. Α, το κλεισάκι, το σημείο αναφοράς. Πάλι το χάσαμε το μονοπάτι. Ωραία, μπέρδεμα. Α, μάλιστα, κάπου εδώ. Κατεβαίνουμε από εδώ. Μεγάλο μπέρδεμα. Λογικό είναι αυτά, είναι κατελημένα όλα χρόνια. Θα πεισάσω τους όλα. Πού θα βγούμε τώρα επιτέλους. Οχ, πάλι τα ίδια. Πάμε από εδώ. Ολόκληρος δρόμος, εσύ που πας. Δεν βλέπεις. Τηλεοφόρο. Φτάνουμε. Άμα είσαι μαθημένος από μικρός. Εδώ και είναι απομόνωση. Απίστευτο, φτάσαμε στο δρόμο, τα καταφέραμε.